και δεν, πιο πολύ όχι το φάουλ τόσο όσο και δεν πήγε συγγνώμη. Δηλαδή υπάρχει ένταση, ο Περικλής, σωστά. Από τη στιγμή που υπάρχει ένταση, είναι λογικό μετά από όλη αυτή την πίεση, κάτι τέτοιο, τουλάχιστον να ζητήσει μια συγγνώμη. Δεν το βρίσκω σωστό καθόλου. Μια συγγνώμη δεν βλάβω. Περικλή, θες να απαντήσεις κάτι για όλο αυτό το σκηνικό που έχει γίνει. Ναι, φυσικά. Πολύ ωραία το έφτιαξε. Μια συγγνώμη δεν βλάβει. Καλό είναι να πείτε και εσείς τη συγγνώμη σας στα δικά σας λάθη. Εγώ αυτό έχω να πω και θα τα πούμε το βράδυ, θα τα πούμε το βράδυ στο συμβούλιο. Συγγνώμη. Εμείς είτε βρήσαμε κάποιον, ούτε η Λίθη είπαμε κάποιον. Μας βρήσατε, ειρωνευτήκατε. Δεν ειρωνεύτηκα, εγώ σαν Νίκος ποτέ. Εσείς το ξεκινήσατε, αλλά θα τα πω με το εγώ δεν είπα σαν Νίκος τίποτα για σας, παιδιά. Ξεκινάω από το δικό μας μάτς. Μας ειρωνευτήκατε. Και όχι μία φορά. Παιδιά, δεν μας είπατε τη Λίθη. Παιδιά, και όπως είπατε είναι παιχνίδι. Άλλο, λεκτικά για εσάς. Το λεκτικό ξεκίνησε από μένα και τη Μαριαλένα. Και πήγαινε προς εμένα. Τι καλό, αφού να ζητήσουμε εμείς τη γνώμη, να πάρουμε και τη δική σας γνώμη. Ωραία, παιδιά, επειδή εμείς είμαστε ανώτεροι σαν άνθρωποι, ζητούμε συγγνώμη. Συγγνώμη, σας δείξαμε ή σας προσβάλαμε. Όχι, δεν έπρεπε να το πούμε. Εσύ το γυρνάς διαφορετικά. Ποιος το ξεκίνησε. Εσύ το γυρνάς διαφορετικά. Εσείς, όποιοι παίζανε, απ' έξω οι άλλοι φωνάζαν, είναι λογικό. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει αυτό, αλλά εσύ καλά θα κάνεις, μιλάς για δεκάτο. Ας κανένα να πεις. Εντάξει, μιλάω και για μένα. Για μένα σε έπα και από την αρχή να κερδίσεις, το καταλαβαίνω, δεν γουστάρεις να χάνεις. Γιατί εσύ γουστάρεις να χάνεις. Ρε παιδάκι μου, το δείχνεις πολύ, το εκδηλώνεις με έναν άσχημο τρόπο. Εντάξει, έτσι. Αυτό λέμε. Εντάξει, είμαστε εδώ για τον ίδιο σκοπό. Δεν χρειάζεται να δημιουργείς εντάσεις. Γιατί μέσα από το δικό σου λόγο ξεκινάει όλη η επίθεση. Θέλω να δώσω την ευκαιρία στον Περικλή, επειδή ήταν και αυτός πρωταγωνιστής σε αυτό το σκηνικό που έγινε. Γιώργο, αυτή η ένταση που βλέπω τώρα είναι κάτι που πραγματικά δεν μ' αρέσει. Τα πράγματα πρέπει να γίνονται με αγάπη, με μια αίσθηση έτσι, ότι έχουμε έρθει εδώ για την εμπειρία και όχι για να πάρουμε κάτι, αλλά για να ζήσουμε κάτι. Εμείς είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι, είμαστε μια ομάδα που